Στο Δήμο Ηρακλείου θα παραμείνουμε και σε αυτή τη συζήτηση. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Κασαπάκη, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφακιανάκη, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας δώσετε βήμα για να μιλήσουμε κι εμείς. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά είναι δική μας, κύριε Κασαπάκη. Καταγράφετε τα προβλήματα, καταγράφετε τις ανάγκες του κόσμου. Τι είναι εκείνο που έχει περάσει περισσότερο μήνυμα αυτές τις ημέρες, που έχετε έτσι πολύ έντονη επαφή με τους δημότες? Την καθημερινότητα των πολιτών, το πρόβλημα που δημιουργείται έχει να κάνει περισσότερο με το κυκλοφοριακό, με την καθημερινότητα που έχει να κάνει με την πρόσβαση. Τον αμαία, με το πράσινο, με το. Με το κόρος πρασίνου. Παιδικές χαρές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη να δει πράσινο, περισσότερο πράσινο στην πόλη του και περισσότερους χώρους για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Όπως και, και τους βρεφονιακούς σταθμούς, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά ότι. Τι διαφορετικό θα φέρει ο Μιχάλης Καραμαλάκης, αν είναι ο επόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου και η δική σας παράταξη? Η υλοποίηση πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα του κ. Καραμαλάκη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ήταν από αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας έπεισαν και σας να είσαστε υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές? Ήταν ένας λόγος αυτός. Λαμβάνοντας υπόψη και το δικό μου βίο που είμαι σε θέση ευθύνη σε δημόσιο φορέα. Ήταν ένα κίνητρο για να μπορέσω να πορευτώ μαζί του. Τι φαντάζεστε για το Δήμο Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια? Τι είναι εκείνο το οποίο ονειρεύεστε, μάλλον, για να το θέσω πιο σωστά? Να μπορούν να μην υπάρχουν προβλήματα, στους δημότες να έχουν λυθεί όλα σε συνεργασία με τους ίδιους πολίτες για την αντιμετώπιση τους. Οι πόρτες του Δήμου θα είναι ανοιχτές στον απλό δημότη, να έρχεται να λέει το πρόβλημά του, να δίνεται άμεσα λύση? Για μένα προσωπικά αυτή είναι η άμεση λύση. Προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι. Για μένα προσωπικά θα είναι. Αυτό το κάνω και εγώ στην υπηρεσία που είμαι. Η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Άρα το να ακούμε τους δημότες είναι το α και το μέγα, κύριε Κασαπάκη. Έτσι, δηλαδή να ακούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τα προβλήματα. Να ακούμε τα προβλήματά τους. Και όχι να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά θα πρέπει. Αξι, αφού να βγαίνουν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Κασαπάκη. Αφού πρώτα όμως έχουν πάει στο Δήμο και μετά, όταν δεν υπάρχει στο Δήμο, μετά μπορούν να έρθουν σε εσάς και να κάνουν ό,τι θέλουν. Πώς βλέπετε το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και να πάρουμε αρχικά το κέντρο? Σίγουρα ο Δήμος Ηρακλείου είναι έχει μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, αλλά ξεκινώντας από το κέντρο, είναι πρακτική η εικόνα του κέντρου για κάποιον, είτε είναι δημότης, είτε είναι επισκέπτης, είτε είναι επιχειρηματίας? Ναι. Με την ανάπλαση που έχει γίνει και με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο αμυγός, έτσι, στο κέντρο της πόλης, είναι πρακτική αυτή η καθημερινότητα? Έχουν γίνει προσπάθειες από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις. Να γίνει μεγαλώσει περισσότερο, να πεζοδρομηθεί περισσότερο το Ηράκλειο και να είναι άμεσα προσβάσιμο στον κόσμο. Άρα πεζοδρομής, λέτε, δίνει και μια άλλη ταυτότητα, εμπορική ταυτότητα, πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ενδοχώρα, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου έχει και χωριά, έχει και ενδοχώρα και αγροτικό κόσμο. Εκεί ποια είναι τα προβλήματα που σας προτάσουν έτσι οι δημότες, οι κάτοικοι? Τα προβλήματα είναι γνωστά που υπάρχουν στο χώρο. Είναι η άδρευση, οι αγροτικοί δρόμοι για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις περιουσίες τους, που είναι πρωτογενής τομέας, που είναι σημαντικός για να μπορέσει. Και να δοθούν κίνητρα για να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Τα κίνητρα για να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Μεγάλη κουβέντα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, δηλαδή τι πρέπει να δει αύριο ο επόμενος δήμαρχος? Ο επόμενος δήμαρχος που πρέπει να δει πρώτον είναι την καθημερινότητα του πολίτη. Τα πρώτα προβλήματα που είναι το κυκλοφοριακό, είναι η καθαριότητα. Καθαριότητα πιο πολύ μπορώ να πω. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης θα είναι έτοιμος να συγκρουστεί, να διεκδικήσει, να φωνάξει προς το κεντρικό κράτος για να δρομολογηθούν κάποια αιτήματα και προβλήματα του εδώ τοπικά του Δήμου Ηρακλείου? Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι στοχευμένα. Να μπορούμε να διεκδικήσουμε ενωμένα, νοτικά και με την αντιπολίτευση όποια είναι, να μπορούμε να διεκδικούμε στην περιφέρεια και, στην περιφέρεια και στο κεντρικό κράτος, χρήματα, χορηγήσεις.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα πάει μαζικά να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, θα υπάρχει έτσι ικανοποιητική συμμετοχή, ασχολείται νομίζω περισσότερο πλέον από άλλες φορές? Ασχολείται. Είναι κίνητρο, είναι νέοι και οι δύο υποψήφοι, οπότε πιστεύω ότι είναι κίνητρο αυτό. Τραβάει αυτό, λέτε. Τραβάει. Είναι, δίνει κάτι το διαφορετικό σε αυτή την εκλογική μάχη. Εσάς τι σας έκανε να πείτε ότι ρίχνουμε στη μάχη και ναι, θα διεκδικήσουμε? Είναι πρώτη φορά. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά. Ήταν, μετά, ήταν η συνάντηση με τον κύριο Καραμαλάκη, είναι σημαντικό. Είναι παρότρες συμφίλων να ασχοληθώ. Είναι η συμμετοχή μου σαν προθέσεις ευθύνης σε δημόσιο φορέα, όπως είπα προηγουμένως. Όλα αυτά ήταν ακίνητρο. Ξέρετε, κύριε Καζαπάκη, αυτό μας το λένε πολύ από το συνδυασμό σας. Δηλαδή ότι τους κέρδισε το κίνητρο, ήταν και προσωπικό, η προσωπική ήταν γνωριμία με τον επικεφαλή σας. Αυτό είναι σημαντικό. Ισχύει δηλαδή, ναι. Μας το λέτε εσείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ.